Λοιπόν, ξεκινάει το vlog μας 25, το οποίο είναι και το τελευταίο. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε, βγάλαμε 25 βίντεο. Τα δύο ήταν σερί. Δύο φορές δηλαδή σας ανέβασα δύο σερί, γιατί είχαμε θέμα με το ίντερνετ, γιατί είχαμε θέμα το ταξίδι. Πρόσεχε, έρχεται αυτό το κινητό. Αυτό θα προσέχει. Ωραίο Μίχλι. Είμαστε με τον Χρήστο. Ζώνη. Και αφήσαμε τα ζουζούνια στη γιαγιά, στη μαμά του Χρήστου. Και τώρα πάμε να πάρουμε γλυκά, γιατί αυτό το εδώ το γόριδο έχει γιορτή σήμερα. Έχει γιορτή, γιορτάζει. Οπότε πάμε να πάρουμε γλυκάκια και... Μη γίνει μακελιό. Και λέμε να πάμε να πιούμε και έναν καφέ. Τώρα θα φανεί. Εξαρτάται αν θα ξυπνήσει ο Μιχαηλάγγελος, αν θα κάτσει με τη βεθερά μου, αν εξαρτάται από τι συνθήκες θα επικρατούν. Κρύο, θα σας δείξω τώρα πόσους βαθμούς έχει. 3 βαθμούς. Καλά είναι. Δεν κάνει καθόλου κρύο. Άμα δεν πάει μείον. Άμα δεν πάει μείον, δεν έχει κρύο, όπως λέγει ο Χρήστος. Ό,τι φανεί, γιατί τώρα έχει ομίχλη, θα σας το βγάλουμε εδώ, σε αυτό το βίντεο. Θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο, όχι να ζητήσω, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας που ήσασταν εδώ στα καθημερινά βίντεο. Ξέρετε εσείς ποιοι ήσασταν, ξέρω και εγώ μέσα από τα σχόλια ποιοι ήσασταν και από τα μηνύματά σας. Εσύ με βλέπεις live. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν αυτές τις 25 μέρες μαζί μας. Ελπίζω να σας κρατήσαμε ωραία παρέα. Να περάσετε όμορφα. Εύχομαι καλές γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Και του χρόνου με υγεία. Και του χρόνου με υγεία. Μίλησε ο Κακουμούτσος, πώς τον λέτε. Ότι φαίνεται. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν θέλουν όλη την κάμερα εκεί με στη μούρη όπως είμαι εγώ. Που δεν με νοιάζει αν ξυπνήσω και μάβω αυτή. Και πολλοί τον είδατε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας κλείνω και τα λέμε αργότερα. Όπως βλέπετε, τρομερή ομίχλη, δεν έβλεπες πάνω από τα 2 μέτρα. Κλασικά Γιάννενα. Σας κάνω voice over γιατί έκλεισα τον ήχο. Ακούτε τον Μιχαηλάγγελο, θυλάζουμε και μοντάρω το βίντεο. Το επόμενο βίντεο εννοείται θα είναι πιο μεγάλο και σίγουρα θα έχει στιγμές από το ταξίδι μας. Από όποιο μέρος πάμε τέλος πάντων. Εδώ σας δείχνω λίγο από πλατεία Πάργης. Όσοι είστε από Γιάννενα ή ήσασταν φοιτητές στα Γιάννενα θα το γνωρίζετε. Πήγαμε στο Μπρούνο να πάρουμε ένα καφέ πριν ξεκινήσουμε για το χωριό. Και μου άρεσε πάρα πολύ η διακόσμηση της καφετέριας. Μετά πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρουμε γλυκά γιατί σήμερα είχαμε και εορτάζοντα τον μπαμπά μας, τον Χρήστο. Οπότε πήγαμε, περάσαμε, πήραμε και τα γλυκάκια μας από τον Μάτζιο στην Κατσικά. Αν και είδαμε ότι είχε επεκταθεί πάρα πολύ, έχει ανοίξει πολλά καταστήματα. Εδώ όπως βλέπετε έχει κάτι τοστάκι και κάτι κέικ τρώγαμε. Εδώ όλα τα ζουζουνάκια μας μαζί χορεύανε. Περάσαμε έτσι οι διασκεδαστικά, κάνανε και τη ζούμπα τους, οπότε όλα ok, όλα ωραία, όλα καλά. Μετά φάγαμε, αλλά δεν σας τράβηξα πλάνα, ψήσανε ο Χρήστος με τον αδερφό του. Φάγαμε ψητά. Πήγαμε λίγο στις κούνιες εκεί στο χωριό να κάνουν κούνια τα παιδιά. Και αυτή ήταν η μέρα μας η σημερινή, έτσι περάσαμε εμείς σήμερα τα Χριστούγεννα. Έχουμε έρθει στις κούνιες του χωριού. Και κάνουμε κούνια. Άγγελε εδώ. Φάγαμε. Γυρίσαμε. Κάτι λείπει εδώ παιδιά. Έβγαλα τις βλεφαρίδες, δεν άντεχα άλλο. 5 μέρες και πολύ τις άντεξα. Πραγματικά υπέφεραν τα μάτια μου, με τσούζαν πάρα πολύ από την κόλλα, με ενοχλούσε πάρα πολύ, οπότε ναι, δεν μπορώ τα ψεύτικα γενικά και τα είχα έτοιμη με να τα βγάλω, λέω ας τα κρατήσω λίγο ακόμη, αφού κρατιούνται, έχουν κάνει όμως φουσκώματα,
έχουν κάνει. Αν σας γυρίσω την κάμερα θα καταλάβετε. Να βλέπετε, έχουν κάνει φουσκώματα. Πού έχει φούσκο, τι είναι τα φουσκώματα? Τι είναι τα φουσκώματα? Αλλά θα τα κρατήσω λίγες μέρες ακόμη. Στο Γιώργο αρέσουν πάρα πολύ. Τις βλεφαρίδες όμως δεν άντεξα. Έκατσα και τις έβγαλα τώρα μία-μία, υπέφερα. Τις έβγαλα να ηρεμήσω, γιατί τα μάτια μου δεν μπορώ να δεν πλένω το πρόσωπό μου. Κάπου εδώ θα σας κλείσω. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους, να περάσετε υπέροχα. Εύχομαι να έχουμε μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαρά, αισιοδοξία. Θα τα ξαναπούμε όμως πριν αλλάξει χρονιά, θα ξανακάνουμε βίντεο. Σας κλείνω και τα λέμε ξανά. Και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα.